τον προπονητή του αθλητικού ομίλου του Μπακίου, τον κύριο Μιχάλη Κουτεντάκη. Κύριε Κουτεντάκη, ένα σπουδαίο παιχνίδι σήμερα στο γήπεδο απέναντι στον ΠΑΟ Κρυσόνα. Δείξατε τη δύναμη της έδρας σας. Γρήγορο γκολ, διαχείριση συνέχεια του αγώνα. Σίγουρα ικανοποιημένος και από το αποτέλεσμα και από την εμφάνιση. Πρώτα απ' όλα θέλω να δώσω συγχαρητήρια στον κόσμο και στους ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων για τη συμπεριφορά που έδειξαν σε αυτό το πολύ δύσκολο παιχνίδι. Ξεκίνησαμε το μάτς πολύ καλά εμείς, βάλαμε ένα πάρα πολύ ωραίο γκολ. Μετά, χωρίς να υπάρχει λόγος, δεν ξέρω ποιος τι έγινε. Όπως το χωρίσαμε, τα παιδιά ήθελαν να κρατήσουν αυτό το αποτέλεσμα για να πάνε στο ημίχρονο. Αντιμετωπίσαμε και κάποια προβλήματα τραυματισμού. Ο ΠΑΟ κλείσε την κατοχή. Φαίνονταν καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο, χωρίς να δημιουργήσει καμιά επικίνδυνη κατάσταση προς την αιστεία μας. Στο ημίχρονο προσπαθήσαμε να αλλάξουμε κάποια πράγματα. Θεωρώ ότι μπήκαμε πολύ καλύτερα. Διαχειριστήκαμε ακόμα καλύτερα το παιχνίδι. Σε μια πολύ καλή πάλι φάση για την ομάδα μου, βάλαμε το δεύτερο γκολ και κάπου θεωρώ, από τη στιγμή που δεν αντέλεσε το επόμενο δεκάλεπτο ο Κρυσόνας, θεωρώ ότι ήταν δύσκολο να χάσουμε τους βαθμούς που για μας είναι πολύτιμοι στη συνέχεια του πρωταθλήματος. Θέλω να πω ότι το ΠΑΟΚ είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα, με πάρα πολύ καλούς παίχτες και το παίξε σήμερα το πράγμα. Και κύριε Κουτεντάκη, η ομάδα του αθλητικού ομίλου του Μπακίου είναι στην κορυφή. Στόχος σας από την αρχή του πρωταθλήματος είναι να βρίσκεστε στην κορυφή. Τώρα είστε μόνοι πρώτοι με βάση και το άλλο αποτέλεσμα. Δεν είμαι 100% σίγουρος ότι ολοκληρώθηκε. Λίγο πριν το τέλος ήταν ΑΕΚ Πανόμ 1-2. Εφόσον ολοκληρώθηκε με 1-2 και είστε μόνοι πρώτοι, πώς διαχειρίζεστε εσείς στη συνέχεια? Το δύσκολο είναι να κρατηθούμε εκεί που είμαστε. Εκεί που πήγαμε ήταν εύκολο. Από εδώ και πέρα θεωρώ ότι θέλει μια ιδιαίτερη διαχείριση από την ομάδα μας, από μένα προς ποδοσφαιριστές, ποδοσφαιριστές μεταξύ τους και η διοίκηση, όπως είπα, για να μείνουμε εκεί μέχρι τέλος. Βέβαια είναι πάρα πολύ δύσκολο, υπάρχουν πάρα πολύ καλές ομάδες. Την επόμενη Κυριακή, με τα προβλήματα που κουβαλώμε πάλι, έχουμε άλλο ένα δύσκολο παιχνίδι. Θεωρώ πάλι ότι για τη σήμερα θα δώσω πολλά σχετικά στους ποδοσφαιριστές για την πτυχή που έβαλαν. Θεωρώ ότι αν καταφέρουμε να πάρουμε αυτό το παιχνίδι, θα έχουμε κάνει πριν τελειώσει ακόμα ο πρώτος γύρος ένα σημαντικό βήμα. Θα έχουμε βάλει ένα λιθαράκι σε αυτό που ξεκίνησαμε να κάνουμε φέτος. Ευχαριστούμε. Coach των φιλοξενούμενων πάνω αμέσως. Κύριε Σιφάκη, ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι. Δεν ξεκίνησε καθόλου καλά για εσάς με τον γκολ που δεχτήκατε νωρίς. Προσπαθήσατε να αντιδράσετε. Βέβαια, έχετε απέναντί σας και μια καλά οργανωμένη και δυνατή ομάδα όπως είναι ο ΑΟΤ. Δεν καταφέρατε να πάρετε κάτι. Κάντε μας ένα σχόλιο για το παιχνίδι. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι μας επηρέασε λίγο τον γκολ στην αρχή, όπως και μια αλλαγή της τελευταίας στιγμής στην εντεκάδα μας. Μας προσανατόλισε λίγο. Από εκεί και πέρα, θεωρώ ότι το πρώτο ημίχρονο το χαραμίσαμε, να πω την αλήθεια. Δεν είχαμε καθόλου κίνηση μπροστά. Πρώτη φορά που είδα τους παίκτες να μην προσπαθούν να αντιδράσουν. Στο δεύτερο ημίχρονο αλλάξαμε το σχηματισμό, αλλάξαμε κάποια πράγματα. Τα παιδιά μπήκαν καλύτερα, χάσαμε μερικές ευκαιρίες. Παρ' όλα αυτά, θεωρώ ότι η νίκη του ΑΟΤ σήμερα ήταν ενδική. Και σίγουρα έχετε χάσει πολύτιμο έδαφο στη μάχη τη κορυφή. Είναι δύσκολο, πρέπει να το αναπληρώσετε εσείς στη συνέχεια για να διεκδικήσετε τον τίτλο που είναι ο στόχος σας. Εντάξει, θεωρώ ότι είναι πολύ νωρίς ακόμα, δεν έχει τελειώσει ο πρώτος γύρος. Εντάξει, όντως είναι μια σημαντική διαφορά. Από εκεί και πέρα το πρωτάθλημα τελειώνει αργά το καλοκαίρι. Τώρα είναι ακόμα ούτε Χριστούγεννα δεν έχουμε. Έχουμε πείσει τα παιδιά, είμαστε σίγουροι ότι θα αντιδράσουμε και στο τέλος θα κατακτήσουμε το πρωτάθλημα εμείς. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σιφάκη.